Το ολοκαύτωμα των Λυγκιάδων μπορεί να μην είναι τόσο γνωστό όσο του Διστόμου, των Καλαβρίτων ή του Κομμένου, αλλά είναι ένα ακόμη τεκμηριωμένο ναζιστικό έγκλημα που τα θύματα του δεν έμαθαν ποτέ σε τι έφτεξαν. Στη μνήμη των θυμάτων αυτών πραγματοποιήθηκαν σήμερα εκδηλώσεις από το Δήμο Ιωαννιτών. Στόχος όλων μας θα πρέπει να είναι να κρατήσουμε άσβεστη τη μνήμη όλων των δεινών που έζησε η πατρίδα μας και όχι μόνο στα πλαίσια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, ούτως ώστε να μην επιτρέψουμε την επάνωδο ναζιστικών μορφωμάτων στην Ευρώπη. Τα μηνύματά τους για τη σημερινή ημέρα έστειλαν με δηλώσεις τους ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων Κώστας Τασούλας, ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής Κωνσταντίνος Μπαγινέτας και η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Ιωαννίνων Μερόπη Τζούφη. Η αδιανόητη αυτή θηριωδία, αδιανόητη για τα δικά μας μάτια, δείχνει πόσο μπορεί ο άνθρωπος να βλάψει τον άνθρωπο κάτω από την επίρρεια σκληρών, αδίστακτων ιδεολογιών όπως ήταν η ναζιστική ιδεολογία. Και αν το χρέος μας είναι να τιμάμε αυτή τη μνήμη, γιατί το να θυμόμαστε είναι μια μορφή δικαίωσης. Αυτό το χρέος, ωστόσο, δεν είναι αρκετό. Δικαίωση είναι και η διεκδίκηση. Δικαίωση είναι η ενότητά μας στη διεκδίκηση. Και μπορεί να είναι δύσκολη και ανηφορική αυτή η πορεία, ωστόσο στο τέλος της θα δούμε ότι αν επιτευχθεί θα μπορέσουμε να κάνουμε ένα άλμα στον πολιτισμό, γιατί θα κάνουμε συνώνυμες δύο εκφράσεις που σήμερα δεν είναι συνώνυμες. Το μέγεθος του δικαίου θα γίνει συνώνυμο με τη δύναμη του δικαίου. Σήμερα η δικαίωση αυτών των νεκρών συνιστά ένα τεράστιο μέγεθος δικαίου. Δεν έχει ακόμη όμως μετατραπεί σε δύναμη δικαίου, όπως όλα τα θέματα των διεθνών σχέσεων. Υπάρχει σε όλα τα θέματα των διεθνών σχέσεων μέγεθος δικαίου. Η Ελλάδα είναι με αυτή την πλευρά, έχει μέγεθος δικαίου σε πολλά αιτήματά της, αλλά η διεθνής κοινωνία, η διεθνής κοινότητα δεν έχει καταφέρει να μετατρέψει αυτό το μέγεθος σε ισχύ δικαίου. Είναι συνεπώς μια πορεία προς μια ύπατη πολιτιστική κατάκτηση που αν επιτευχθεί, όταν επιτευχθεί, η ανθρωπότητα θα μπορέσει να ανασάνει επιτέλους ήσυχη, γιατί η ειρήνη τότε θα έχει επικρατήσει. Ιδιαίτερη χαρά και τιμή βρίσκομαι σήμερα εδώ στο μαρτυρικό σας χωριό, εκπροσωπώντας την κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό. Είναι μεγάλη συγκίνηση, γιατί και εγώ δεν σας κρύβω ότι κατάγομαι από ένα αντίστοιχο χωριό, από το Γοργοπόταμο Θεότητας, όπου και εμείς 25 Νοεμβρίου γιορτάζουμε την ημέρα της ανακατίναξης. Όπως ανάφερε και ο Δήμαρχος πολύ στοχευμένα, είναι όχι απλώς καθήκον, είναι υποχρέωσή μας να τιμούμε και να γιορτάζουμε τέτοιες ημέρες, έστω και μία μέρα το χρόνο, προκειμένου και εμείς να συνεχίζουμε να απαιτούμε το φόρο τιμής και το σεβασμό σε όλους αυτούς που έπεσαν μαχόμενοι για την ελευθερία, αλλά και οι νέες γενιές να αντιλαμβάνονται τι θυσίες χρειάστηκαν για να φτάσουμε εδώ που είμαστε σήμερα. Η μέρα τιμής και μνήμης, η μνήμη πρέπει να μείνει ενεργή. Υπάρχει μετά από μια πολύ μεγάλη προσπάθεια απόφαση της Ελληνικής Βουλής και έχει δοθεί ρηματική διακίνωση προς τη γερμανική κυβέρνηση και επομένως απαιτούμε η γερμανική κυβέρνηση να προχωρήσει σε εκείνες τις ενέργειες αποκατάστασης, διότι υπάρχει απόφαση συγκεκριμένη όχι μόνο της Ελληνικής Βουλής αλλά και άλλων βουλών όπως είναι η Ιταλική Βουλή, και σε αυτή την κατεύθυνση νομίζω ότι πρέπει να κινηθεί όχι μόνο η ελληνική κυβέρνηση αλλά και όλες οι οργανώσεις αλλά και η Βουλή των Ελλήνων σε επικοινωνία με την Βουλή την Γερμανική και με όλους αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι μπορούν να βοηθήσουν σε αυτήν την κατεύθυνση. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι δυστυχώς ξαναγυρίζει το φάντασμα του ναζισμού πάνω από την Ευρώπη και πρέπει να κάνουμε κάθε προσπάθεια, όλες οι δημοκρατικές δυνάμεις ενωμένες, να μην ξαναζήσουμε αυτά τα αποτρόπαια εγκλήματα. Τη μνήμη των θυμάτων των Λυγκιάδων τίμησε με την παρουσία του στις σημερινές εκδηλώσεις ο Δήμαρχος Διστόμου Γιάννης Σταθάς, συνοδευόμενος από ομάδα Γερμανών αντιφασιστών.
Ο κύριος Σταθάς με δηλώσεις του μίλησε για το μεγάλο αγώνα που γίνεται για τις γερμανικές αποζημιώσεις. Σήμερα αυτό που βλέπουμε, είμαστε πάλι σε ένα μαρτυρικό χωριό. Όπως λέμε ότι όλη η Ελλάδα είναι ολοκαύτωμα, είναι κάτι το οποίο πρέπει να είμαστε υποχρεωμένοι πρώτον εμείς οι νεότεροι να το αναδεικνύουμε, και το βασικότερο απ' όλα είναι σήμερα βλέπουμε έχουμε πίσω μας και γερμανούς ακτιβιστές, οι οποίοι όπως και εμείς στα μαρτυρικά χωριά διεκδικούμε στο να πληρώσουμε οι Γερμανοί που δεν πληρώσουν αυτή τη στιγμή το χρέος απέναντι στην Ελλάδα. Που έχει να κάνει με τέσσερα σημεία. Πρώτον είναι με τις γερμανικές επανορθώσεις, που όπως με βέβαια από το πόρισμα της Βουλής είναι ένα τεράστιο ποσό. Το δεύτερο είναι που πρέπει να πληρώσει το κατοχικό αναγκαστικό δάνειο που η Ελλάδα για πρώτη φορά στην ιστορία της πλήρωσε, έδωσε δάνειο το 1943 όπου λιμοκτονούσε. Τρίτο πρέπει να πληρώσουν όπως διεκδικούμε εμείς στο δίστομο, με αυτά στην υπόθεση ιδιώτες, εμείς απέναντι στο γερμανικό κράτος, τα θύματα που διεκδικούν απέναντι στη Γερμανία, όπου η Γερμανία ενώ το εισηδική σε αυτή η απόφαση δεν πληρώνει. Και ο τέταρτο είναι τα αρχεία τα οποία μας έκλεψαν οι Γερμανοί, τα οποία είναι στα μόνα που συνεργάζονται και προσπαθούν να μας επιστρέψουν. Είναι υποχρέωσή μας λοιπόν απέναντι σε αυτούς που εκτελέστηκαν, σφαγιάστηκαν, που βιάστηκαν όλα αυτά τα χρόνια, υποχρέωση όλων μας, γιατί οι νεκροί αυτοί δεν είναι του Λυγκιάδου, του Διστόμου, των Καλαβρίτων, τη Βιάννου, είναι νεκροί όλη τη Ελλάδα, είναι νεκροί όλο τον πλανήτη. Γι' αυτό λέμε ποτέ ξανά φασισμός, ποτέ ξανά πόλεμος. Αυτό είναι το μήνυμα, το βασικότερο απ' όλα. Και εμείς ζητάμε δικαίωση, απαιτούμε, δεν επαιτούμε τη Γερμανία και πρέπει να μας πληρώσει τις αποζημιώσεις.